Για να μας πεις τι γίνεται εκεί, άκουγα το πρωί στη Σταθίσα Ματίνα στο Happy Day, η οποία επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, αγόρι μου, ότι στην πρώτη εκπομπή θα είναι τρεις καλεσμένοι και όχι ξένος, η Τσιμτσιλή, η Καινούριου και ο Σρόιτερ. Αυτή ακριβώς θα είναι. Όμως, Ελένη, μάθαμε μία άλλη πληροφορία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί στην πρώτη εκπομπή θα ήταν και κάποιοι άλλοι και με ελληνική συμμετοχή, αλλά και με διεθνή συμμετοχή. Πρόσφατα λοιπόν στην Αθήνα είδαμε το musical Chicago για μερικές παραστάσεις, την αυθεντική παράσταση από το εξωτερικό στην οποία συμμετέχει και η Νάντια Μπουλέ. Μάθαμε λοιπόν, Ελένη, ότι είχαν κλείσει να εμφανιστούν με ένα μικρό κομμάτι της παράστασης στο πλατό του Νίκου Μουτσινά στις 18 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι η αρχική φημολογία που είχαμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ ότι η πρεμιέρα της εκπομπής ήταν για τις 17 Οκτωβρίου επιβεβαιώνεται, αυτό ήταν και προφανώς και υπήρχαν αρκετά θέματα σε όσον αφορά που πήγαν την πρεμιέρα 2 εβδομάδες αργότερα. Οπότε την Νάντια Μπουλέ. Άρα ούτε στις 17 δεν θα είχαμε καλεσμένο, όπως δεν θα έχει και τώρα 31. Ακριβώς. Άρα και αυτό επιβεβαιώνεται, Νάνση, ότι η πρώτη εκπομπή δεν θα είχε καλεσμένο, τουλάχιστον γιατί. Ρωτήσαμε και γι' αυτό, γιατί θεωρούμε ότι ο Νίκος πάντα μπορεί να κάνει μια έκπληξη και να κάνει κάτι στην αρχή. Η απάντηση που πήρα ήταν πολύ βολικό πάντως. Αν έχει, λέει, καλεσμένο και τον κρατάει κρυμμένο, τι να πούμε. Θα ήταν βολικό αυτό με το Σικάγο, γιατί στο Christmas Theater δίπλα είναι ακριβώς, στα 100 μέτρα θα μεταφέρουν και τα πέντε σκηνικά. Με τα ρούχα, ναι. Θα ήταν πολύ ωραία διαφήμιση κιόλας. Και το βανάκι θα χρειαστεί. Ποιο βανάκι, γαλαδίπλα, έχει το πάρκι από πόρτα σε πόρτα. Πάμε να δούμε τι είπε ο Ανδρέας Βούλγαρης, το μέλος των Αλκατράζ. Και για τον Νίκο Μουτσινά και για την πρεμιέρα. Ανυπομονούμε όλοι. Σίγουροι είμαστε για αυτό που πάμε να κάνουμε. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα θα είναι. Όλα καλά, παιδιά. Πολύ ενθουσιασμένοι είμαστε. Δεν θα διαφέρει από το καλό μεσημεράκι, δηλαδή όλο αυτό το project. Τώρα πόσο μπορεί να διαφέρει αυτό το πράγμα. Λίγο πιο βράδυ, λίγο πιο άνετο, ξέρεις. Εντάξει. Ο ρόλος εσένα ποιος θα είναι. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που έκανα, αν εξαιρέσεις την μπάντα. Δηλαδή δεν θα παίζω σαν μουσικός. Αυτό που έκανα. Θα σχολιάζω με τραγούδια, θα γελάμε αυτό. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό είχε τεράστια επιτυχία, γιατί υπήρχε αυτοσχεδιασμός, υπήρχε καλή διάθεση, γι' αυτό. Υποθέτω ότι τώρα πάμε με καλή διάθεση, οπότε και αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό. Τώρα αν θα κλέψουμε κανέναν ηθοποιό, δεν το ξέρω, ψήνομαι για την εμπειρία. Πάω δηλαδή, αν θέλετε. Πρόβες έχετε αρχίσει. Όχι καλέ, τι πρόβες. Ήταν να γίνει σήμερα μία πρόβα, γι' αυτό. Δεν έγινε, αναβλήθηκε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Αλλά όλα καλά είναι, δηλαδή δεν. Μια χαρά. Πρόταση στους υπόλοιπους Αλκατράζ έγινε ή μόνο σε σένα έγινε. Ο Νίκος ήθελε να το αλλάξει αυτό. Ήθελε να πάρει δύο κοπέλες, να παίζουν άλλο στυλ, να λίγο περισσότερο ξένο ρεπερτόριο, ως και τελείως ξένο ρεπερτόριο. Δύο φρέσκες φωνές. Ήθελε να. Εν πάση περιπτώσει, για τον ΑΒ λόγο ήθελε να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς είχα δημιουργήσει ένα πράγμα εκεί που ήταν κάτι άλλο, ήταν ξεχωριστό. Υπήρξε κάποιο αίτιο και έφυγες ή είναι μια συνειδητή απόφαση δική σου. Τα εσωκομματικά δεν μπορώ να στα πω, αλλά ακούω πάρα πολλά, ρε παιδί μου, ότι διαλύθηκε η μπάντα. Δεν διαλύθηκε καμία μπάντα. Δεν τη διέλυσε κανένας Μουτσινάς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Θα γινόταν, έγινε λίγο νωρίτερα. Αυτό. Άρα επιβεβαιώνει ο Ανδρέας και το ρεπορτάζ, Γιώργο, το δικό σου. Για τις λοιπόν, δύο γυναίκες. Ότι είχε γίνει casting ακριβώς και ότι είχε ζητήσει καινούργια πρόσωπα και άλλα πρόσωπα που είχαμε πει που λόγω budget τελικά δεν κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω. Και επίσης, μιας και αναφέρθηκε και για την πρόβα, η πρόβα που έγινε χθες ήταν τεχνική, γιατί θέλει να δοκιμάσει κάποιες καινούριες τεχνολογίες, γιατί θέλει να είναι πολύ φαντασμαγορικό και τεχνολογικά. Και πολύ LED πόντων, έχει. Η επόμενη εγώ. Έχει πολύ LED ακριβώς. Η επόμενη είναι για την Παρασκευή με τον Νίκο Μουτσινά, αν πάνε όλα καλά. Και αναμένουμε τελικά, αυτή την Παρασκευή θα είναι, αναμένουμε τελικά να δούμε το αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει συζητηθεί τόσο πολύ αυτό. Επίσης, η αρχική του. Επιθυμία ήταν να βρει μια κοπέλα τραγουδίστρια για την οποία έκανε και μια οντισιόν. Πήγαν πάρα πολλές κοπέλες. Και. Δεν πήγε αυτή που έπρεπε. Πήγανε. Ναι, δυστυχώς τι να κάνουμε. Έκανε ανοιχτό κάλεσμα, εσύ δεν κόφτησε. Δεν το ήξερε. Α, δεν το ήξερε. Λοιπόν, και επειδή δεν μπόρεσε να επιλέξει, είχαν καταλήξει 4, διάλεξε 2. Το αρχικό πλάνο ήταν να είναι μία. Και ξετρελάθηκε με 2 κορίτσια. Και. Παιδιά, ο Μουτσινάς, εγώ πιστεύω μέχρι να βγει στον αέρα, δεν ξέρει τι θα σκαρφιστεί.
να κάνει διαφορετικό εκείνη την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να λέμε, να λέμε, να λέμε, ναι, και εκείνη την ημέρα. Και αυτά που είπαμε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα λέει θα δούμε. Δεν είναι, ναι, θα δούμε το ίδιο. Απλά μην ξεχνάτε, όσοι βλέπαμε την εκπομπή και όσοι την έχουν δει, το στοιχείο της έκπληξης, που πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το πίστευε με τα χρόνια ότι ο Νίκος δεν ήξερε τι βγαίνει από τους τοίχους και από τις ντουλάπες, τις πιο πολλές φορές δεν ήξερε. Κάποιος μπορεί και να ξέρει, αυτό το στοιχείο της έκπληξης θα υπάρχει. Τώρα θα είναι και πιο έντονο. Θα υπάρχει και θα είναι πιο έντονο. Νομίζω ότι χρειάζεται τονωτικές ενώσεις. Θα είναι πιο έντονο. Τονωτικές ενέσεις, γιατί και στο τέλος θεωρώ ότι. Εντάξει, είχε κουραστεί λίγο το πρόγραμμα γενικότερα. Εντάξει, ήταν καθημερινό. Ναι, δηλαδή είχε μια πτώση, έτσι. Λοιπόν.